Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλοι μου. Ο ηθοποιός Κούλης Νικολάου είναι εδώ κοντά μας. Εγώ το θυμάμαι πρώτα από την παραγωγή Τα Ψάρκα, έτσι, Κούλη, ή όχι? Εννοείς αν ήταν η πρώτη μου παραγωγή? Ναι, δεν θυμάμαι. Επειδή έλειπα στο εξωτερικό και θυμάμαι Τα Ψάρκα. Ήταν κοντά, Άγγελε. Κάπου εκεί. Τηλεοπτικά μιλούμε τώρα, εντάξει. 98 σίγμα αχτή ονείρο. Σε αυτό? Ναι, έτσι ήταν και καθημερινό και είχαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο, σημαντικό ρόλο, οπότε, πώς να σου πω, ευκήκα προς τα έξω με εκείνον τον ρόλο. Μάλιστα, άρα αυτή η αναγνωρισιμότητα στον δρόμο πολλές φορές είναι και η επιβράβευση, όπως επίσης και το χειροκρότημα στο θέατρο. Ναι, με άλλον τρόπο. Όντως, πώς νιώθουν οι ηθοποιοί εκεί στο θέατρο, στο χειροκρότημα? Το θέατρο, να σου πω κάτι, είναι λίγο πιο ψυχοθεραπευτικό. Για τον ηθοποιό, ναι, είναι 100% το που σου λέω, γιατί υπάρχει μια συνταγή, μια μαγεία που σε κάνει ως άνθρωπο όταν ό,τι και να έχεις, ό,τι και να έχεις περάσει, όταν φκείς πάνω στη σκηνή, ειδικά να είσαι τυχερός να παίζεις και κάτι καλό, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την τύχη των μεγάλων θεάτρων, των μεγάλων ηθοποιών, στις μεγάλες αγορές. Των μεγάλων παραστάσεων και τους μεγάλες παραγωγές. Ναι, που επιλέγουμε εμείς τους ρόλους. Άρα, αν είσαι, πώς το λες, υπάλληλος ουσιαστικά σε ένα θέατρο, ό,τι σου δώσουν να παίξεις και να κρύψεις. Εγώ γι' αυτό εγκατέλειψα το θέατρο. Μάλιστα. Δεν σου λείπει όμως, Αγγούλη? Να σου πω κάτι, επειδή έχω τον Νεκτάριο, την Ελένη και η Γκλέρ, είναι μου λείπει το θέατρο. Μάλιστα, οκ. Υποσυνείδητα μπορεί να... Σύζυγος και τα δύο παιδάκια, μάλιστα. Κάνω τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου που με γεμίζουν και γεμίζει με η ίδια η ζωή και το θέατρο τι είναι ζωή. Ναι, κάποια στιγμή, ίσως που θα είμαι πιο ήρεμος που τις εργασίες μου, ίσως να έχουν μεγαλώσει και τα μωρά μου, να είναι πιο, πώς να σου πω, να μην χρειάζονται τόσο πολλά τη δική μου προστασία, τέλος πάντων, την καθημερινή. Να επιλέξω να κάνω ένα ρόλο, αλλά να επιλέξω να κάνω ένα ρόλο. Να μην είμαι στη φάπρικα του θέατρου. Η τηλεόραση όμως έφερε για σένα όχι μόνο την ηθοποιία, αλλά και την παραγωγή. Δηλαδή, νιώθω ότι ο Κούλης ο Νικολάου είναι πλέον πρώτα παραγωγός και μετά ηθοποιός. Ίσως να έχεις δίκιο. Ναι, δηλαδή, έδωσα περισσότερη βαρύτητα στην παραγωγή. Ναι. Έκανες μια εταιρεία παραγωγής, ναι, η οποία κάνει. Που πολλές παραγωγές δεν έχω παίξει, για να καταλάβεις. Ναι, ας πούμε, ναι. Ναι. Που και ο κόσμος δεν ξέρει ότι ήμουν ανεμιγμένος σε εκείνες τις. Κάποιος που ξέρει την εταιρεία σου που είναι στο τέλος, φυσικά το αναγνωρίζει σίγουρα. Ασχολείται ο κόσμος τώρα ποια εταιρεία κάνει. Την κάθε παραγωγή, ας πούμε. Ένας ρόλος στην τηλεόραση που πιστεύεις ότι σου σε έφερε στο να γίνεις, όχι γνωστός, στο να γίνεις εσύ καλύτερος ηθοποιός. Είναι δραματικός ρόλος ή κωμικός? Από τους ρόλους που έκαμε, μιλάς. Ναι, από τους ρόλους που έκαμε, εσύ, ναι. Ξαναείπα το, και το ξαναπούσα σε σένα. Ναι. Ότι ναι, από τους ρόλους που έκαμε, ούλα εμπειρίες, ούλα διού σου κάτι να προχωρήσεις. Ναι. Ένας ρόλος που ήταν, που εγώ το ξέρω πιο πολλά που σένα που με έβλεπες, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ήταν ο ρόλος που με έγραψε ο Γιώργος Τσάκας στη Βεντέτ. Ο Κόκκος ο Παταλόσαβας. Ήταν ένας ρόλος που ήθελε να ψαχτείς για να το κάνεις. Θα μπορούσες να το κάνεις και με μια μεγάλη ευκολία, αλλά έψαξα το για να το κάνω και είναι το πράγμα διά μου κάθε μέρα κίνητρο ερμηνευτικό. Και τώρα ο ρόλος που κάνω σαν μπαλόνι. Μάλιστα. Σημαντικός ρόλος για μένα, με την έννοια ότι πολλά συγκρουσιακός με τον δικό μου εαυτόν, τον δικό μου χαρακτήρα. Δηλαδή, έχει κοινά στοιχεία εκείνος ο χαρακτήρας με εμένα. Άρα, ό,τι κάνω, ψάχνω το από δεξιά-αριστερά, από την κοινωνία την ίδια, από τις γνώσεις, που ό,τι έχεις. Μπορείς να μεταδώσεις προς τα έξω, σίγουρα. Ναι, και το ό,τι έχεις αποκτήσει σαν ηθοποιός για να μπορέσεις. Στο τέλος, τι είναι ο ηθοποιός? Μάλλον, τι είναι ο ρόλος? Ο ρόλος είναι έναν υπαρχτόν πρόσωπο. Τι είναι το υπαρχτόν πρόσωπο? Πρέπει να το ψάξεις, να το μελετήσεις. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρατηράς τι γίνεται γύρω σου, δεν έχεις διαβάσει πράγματα, δεν έχεις ζήσει πράγματα, οι εμπειρίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα στον ηθοποιό, είναι σοβαρό όργανο.
σοβαρό το να έχεις εμπειρία στη ζωή σου για να κάνεις ρόλους. Σίγουρα, και είναι ένας τρόπος με τον οποίο πάει και παρακάτω κτλ. Εσύ θα προτιμούσες τους ρόλους, γιατί μου είπες ένα σοβαρό ρόλο τώρα, έναν τραγικό θα τον χαρακτηρίζα ρόλο. Θα προτιμούσες να πάει προς την κωμωδία ή προς τους πιο σοβαρούς ρόλους? Γιατί τώρα και στα άσπρα μπαλόνια παίζεις ένα σοβαρό ρόλο, ένα άνθρωπο κυκλοθυμικό, θα έλεγα, ένας κοινωνικός ρόλος, ναι. Αλλά, ας πούμε, θα μπορούσες να πας με τον Κωστάκη τον Κωνσταντίνου πίσω... Και να ξανακάνω τα ψάρκα. Όχι, ναι, να ξανακάνεις τα ψάρκα. Ξανάγιναν τα ψάρκα με τα χρυσόψαρα κτλ. Να κάνεις ένα κωμικό ρόλο στην τηλεόραση, το οποίο... Δεν ξέρω, ο κόσμος νομίζω σε βλέπει περισσότερο ως κωμικό ηθοποιό παρά ως σοβαρό ηθοποιό. Εύχομαι πως όχι, παρόλο που συνάντησα αρκετούς που μου είπαν σε έχουμε συνηθίσει στην κωμωδία, δεν το ήθελα ποτέ το πράγμα. Τώρα, αν οι συγκυρίες ήταν τέτοιες που έπαιξα αρκετά χρόνια κωμωδία, σου είπα πριν ότι άρχισα από διαδικτύων ή τηλεοπτικά, που δεν ήταν κωμωδία. Καμία σχέση. Άσχετα, ο κόσμος ξεχνά, έχουν περάσει και τόσα χρόνια, ας πούμε. Θα σου απαντήσω με ακριβώς τον ίδιο τρόπο που σου απάντησα αν αγαπώ το θέατρο περισσότερο από την τηλεόραση. Είμαι ηθοποιός που μου αρέσει και να παίζω οτιδήποτε. Είμαι ηθοποιός δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κωμωδία ή κοινωνικό δράμα ή δράμα ή ξέρω εγώ. Με ενδιαφέρει να είναι ρόλος καλός. Γιατί και η κωμωδία καταρχάς είναι πιο δύσκολη. Σίγουρα. Άρα δεν είναι τόσο καλογραμμένη, σημαίνει είναι και τόσο καλός ο ρόλος. Δύσκολα καλογράφεται μια κωμωδία. Πολλά πιο εύκολα γράφεται το δράμα και πολλά πιο εύκολα ερμηνεύεται το δράμα. Επιχείρησες να γράψεις κάποια πράγματα εσύ κατά καιρούς? Όχι. Πιστεύω ότι έχω ιδέες. Μπορώ να επέμβω δηλαδή σε μια παραγωγή λόγω εμπειρίας και να μιλήσω με ένα σεναριογράφο και να του πω αν γινόταν έτσι, 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 έτσι. Αλλά δεν έχω την υπομονή και το σθένος να κάτσω. Και την να ώρα, έτσι. Περισσότερο να δει πρώτα. Γιατί η ώρα θα. Τι βρίσκει σε έχω, περίπτωση που θέλει. Ξενυχτώ, με πειράζει. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ, λοιπόν? Νομίζω όχι πριν τη μια. Έτσι, για να το βάλουμε σε ένα μέσο. Σίγουρα γύρω στις 7.30 με 8 για να πάρω τα μωρά σχολείο και μετά να πάω στο γύρισμα. Μάλιστα. Η μέρα του Κούλη του Νικολάου, ξεκινάς από το πρωί, παίρνεις τα παιδιά στο κάτι σχολείο. Το ίδιο και εξελίσσεται σε κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι άλλο. Ναι, γιατί κάθε μέρα σίγουρα θα πάρω τα μωρά στο σχολείο εκτός μικρών εξαιρέσεων. Και μετά, ναι, γύρισμα στην Άξο, γύρισμα στο διαμέρισμα τάδε, είναι στην τάδε παραγωγή, βρω την άλλη παραγωγή, διάφορα. Διάφορα. Άρα δεν υπάρχει θέμα η μέρα σου να είναι η ίδια ή η ρουτίνα? Όχι, δεν υπάρχει. Και χαίρομαι για το αρέσει και πάρα πολύ. Επειδή ξεκίνησα με ρουτίνα στη ζωή. Επεδίωξες. Πώς ξεκινήσεις με ρουτίνα? Εντάξει, θα κάτσω να σου αναλύσω τώρα. Τα παιδικά μου χρόνια ή τα μετέπειτα μετά το στρατό κτλ. Αλλά ήμουν σε ένα πρόγραμμα, δηλαδή που ξεκινούν η ώρα 7, τελειώνει η ώρα 8, σε ένα πράγμα που δεν μου άρεσε και δεν. Τώρα κάνω και που μου αρέσει και αρέσει που μπορείς και την πολυπλοκότητα και την πολυσυνθετικότητα, θα σου έλεγα. Όμως εσύ και επιδίωξες το να υπάρχει την πολυπλοκότητα κτλ. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια και νιώθω, και λέω το πάντα το πράγμα, ότι νιώθω ευλογημένος. Με την έννοια, ευχαριστώ το σύμπαν, το ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε, τσίνα που μου έδωσε. Είτε λίγα, είτε πολλά, εντζίνα που θέλω, εντζίνα που μου αρέσει. Φτάσαμε στο σημείο στην Κύπρο να κάνουμε καλές τοπικές παραγωγές? Πιστεύω σήμερα ναι. Πιστεύεις? Από το παράδειγμα είναι τα άσπρα μπαλόνια. Από το παράδειγμα. Μάλιστα. Είναι μια παραγωγή που παίζει σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης χωρίς να εξευτελίζει ή να μειώνει την οποιαδήποτε σχετική αντίληψη ως προς την τηλεόραση. Και ερμηνευτικά, και σκηνοθετικά, και σαν μοντάζ, και σαν επιμέλεια μουσικής. Σε αυτή τη σειρά επιλέχθησαν να παίξουν κάποιοι σε εισαγωγικά άγνωστοι ηθοποιοί. Σε εισαγωγικά άγνωστοι ηθοποιοί. Ναι. Κυρίως πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το επιμελήθηκε κυρίως ο Ανδρέας ο Γεωργίου, που είναι το άλλο μισό των Μπαλόνιων, που έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι ένας φοβερά έξυπνος άνθρωπος. Δεν ήβρενε εμπόδιο σε τίποτε που μένα, γιατί ένιωθα ότι ό,τι έλεγε είναι πάρα πολύ σωστό. Συμφωνούσαμε κιόλας σε τούτο. Ναι, έπρεπε να σμίξουν νέες φυσιογνωμίες με παλιές φυσιογνωμίες, νοουμένου ότι είχαμε μπροστά μας καλούς ηθοποιούς. Σε τούτο δεν ήμασταν 100%. Έπρεπε να αποδειχθεί τούτο και ευτυχώς δικαιωθήκαμε, γιατί όλοι. Ήταν όμως ένα.
ρίσκο, ένα ρίσκο θα έλεγα στο να βάλετε κάποιου. Η δουλειά μας πάντα, η τηλεόραση είναι πάντα ρίσκο. Μπορεί να κρατάς το καλύτερο σενάριο όπως είχαμε τα άσπρα μπαλόνια και να μην επετύχει. Δηλαδή, δουλειές που έχουν αποτύχει δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλές. Όχι. Η τηλεόραση είναι timing. Αν ο τηλεθεατής είναι λίγο μαντρισμένος, ο τηλεθεατής, να σου το πω έτσι. Ένα να ζητά. Μιλώ σου για τον απλό τηλεθεατή της. Του τηλεκοντρόλ. Ναι, του τηλεκοντρόλ. Ναι. Το κρατάει, ξέρει ότι η ώρα 9 θα δει τα μπαλόνια στον τάδε σταθμό, η ώρα 7 θα δει το τάδε έργο στον άλλο σταθμό ή στον ίδιο σταθμό, αλλά δεν αναζητά. Και δεν διακόπτει αυτό που βλέπει, αν ήδη τον έχει κερδίσει. Άρα, μια δουλειά καταδικάζεται από την αρχή. Από την αρχή αυτό θα είναι. Αν πέσει πάνω. Καταδικάστηκε το μόνο μια φορά που είχαμε κάνει παραγωγή με τον Γιώργο Τσάκα, γιατί έπαιζε έναντι τη Αίγια τη Φούξια. Η Αίγια Φούξια ήταν ένα πράγμα που αναστάτωσε την Κυπριακή κοινωνία. Ο κόσμος έμεινε τζαμέ, άξιζε, δεν λέω πως όχι. Δεν αναζήτησε όμως να δει κάτι άλλο. Έμεινε άρα εκεί γιατί τον κέρδισε αυτό τέλειος, το συγκεκριμένο. Δεν έπρεπε να έπαιζε απέναντί του. Ήταν λάθος τον καραλιό που επιλέξαν τα κοντράρια του. Θα έμπαινε στο θέμα τη δημιουργία και άλλων παραγωγών όπως τηλεπαιχνίδια, έχεις κάνει κάποια προσπάθεια κτλ. Εγώ πάω με τις σταθμό, Άγγελε. Αν ο σταθμός μου ζητήσει, έχουμε τούτη την ανάγκη, κάναμε τις κουζινομαχίες πριν. Πέρσι που ήταν, πέρσι. Ναι, ναι. Το πέρσι. Δεν είναι του γούστου μου, να σου το πω έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι με εξητάρει κάθε νέο πράγμα που μπορεί να μπούμε μέσα. Έρχονται νέοι ηθοποιοί και σου ζητάνε δουλειά. Έρχονται νέοι σειραδιογράφοι και σου λέει, ναι, κύριε Νικολάου, έχω αυτό το σενάριο να σας δώσω. Και τους λέω να με λένε κύριε Νικολάου. Που μίτσι, πήγα σε ένα καφενέ στη Λάγια, ήρθε κάποιος Αυστραλολαγιώτης. Θυμάμαι και ποιος ήταν κιόλας. Συγγενής μου δεν ήταν νομίζω. Και μπαίνει μέσα στον καφενέ και λένε του, γεια σου κύριε, δεν θυμάμαι το όνομα του. Κύριος ένας εν ημών λαλί τους, εννοώντας τον Θεό. Μάλιστα. Οπότε ναι, σαφώς, εφόσον είμαι σε τούν τη δουλειά, έρχονται πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Διαβάζεις τα σενάρια τους, μπαίνεις στη διαδικασία, έχεις χρόνο για αυτά τα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια. Όπως σου δόθηκε εσένα κάποια ευκαιρία να δώσεις και εσύ παρακάτω κάτι. Γιατί, ξέρεις, πολλές φορές Πολλές φορές άνθρωποι έχω αδικήσει, δηλαδή λόγω χρόνου μπορεί κάποια πράγματα να μην τα είδα. Αλλά τις πιο πολλές βλέπω τα, γιατί όταν σου φέρνει κάποιος κάτι δεν είναι μόνο να τους βοηθήσεις τσίνους, θέλεις να βοηθήσεις και τον εαυτό σου, γιατί αν έρθει ο Άγγελος και φέρει ένα σενάριο αύριο, μπορεί και το σενάριο να είναι η επόμενη μας δουλειά. Άρα καλούμε να το δω. Αν δεν θα το δω είναι γιατί χάθηκα, κάπου είμαι πολλά πνημένος που λέμε. Όμως έχω και εγώ έγνοια να το δω. Δεν είναι μόνο για να βοηθήσω τον τάδο. Οργανώνεσαι ως άνθρωπος, είσαι οργανωμένος. Είμαι πολύ οργανωμένος. Δεν είσαι. Είμαι λίγο γενικά στη ζωή μου οργανωμένος. Μην φανταστείς ότι είμαι εντελώς ανοργάνωτος ή τι όπου λέμε, όπου σου λέει ευκομπάεις. Αλλά ξέρεις πού θα πας το γύρισμα σου. Ξέρεις πού θα κάνεις. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Δεν είμαι ο άνθρωπος της γραβάτας, να σου το πω έτσι. Δεν είμαι ο άνθρωπος του κρατώ σημειώσεις. Τα έχω στο μυαλό μου, αν μου φύγει κάτι, έφυγε μου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχεις από αυτά τα smartphone να τα σημειώνεις. Μια φορά είπα να το κάνω το πράγμα, στο τέλος εγγύρευκα ο diary που τα έγραψα. Εντάξει. Κούλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό που κάνεις και σύντομα να σε δούμε στο θέατρο, γιατί νομίζω ότι όταν βρεις και την παρέα και το ρόλο, νομίζω θα περάσει πολύ ωραία και θα περάσει και πάρα πολύ ωραία κόσμος. Το εύχομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στο Ρίκανα για να παρακολουθήσετε το επεισόδιο. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καλό βράδυ.